Εδώ θα ήθελα να σας έλεγα, αγαπητοί μου, αν ποτέ ξεσπάσει διωγός, υπάρχει, αλλά είναι μουλουχτός. Αν ποτέ λοιπόν ξεσπάσει διωγμός, να το ξέρετε αυτό το πράγμα, ότι δεν πρέπει ποτέ να ατονίσει το πνεύμα της Ιεραποστολής. Ξέρετε πως ήταν η αρχαία εκκλησία? Είχε δύο πόρτες, εκείνη και εκείνη. Από τη μία πόρτα μπαίναν οι κατηχούμενοι και από την άλλη πόρτα βγαίνανε για μαρτύριο, για μάρτυρες. Αυτό το θαύμα. Αν λοιπόν δεν μπουν κατηχούμενοι, δηλαδή δεν γίνει η Ιεραποστολή σε μία διοκομμένη εκκλησία, πώς θα δώσει μάρτυρες? Πώς θα ανανεώσει το αίμα της η εκκλησία? Και όχι το αίμα της εδώ στη γη, θα λέγαμε πώς θα πλουτίσει με πολίτες τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό να το θυμόμαστε, ό,τι και να υπάρχει, η Ιεραποστολή πρέπει να γίνεται. Τελευταία θα διαβάσατε εις τον τύπον ότι στην Σερβία, παρότι είχαν κάποια ελευθερία, η εκκλησία έχει κάποια ελευθερία τελευταία χρόνια, άρχισαν κάποια περιοριστικά μέτρα. Και αυτά είναι βέβαια μέτρα που έχουν μια λογικοφάνεια, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώτικα. Πώς να το κάνουμε? Πρέπει να κρατούμε και τα προσχήματα. Δεν πρέπει, λέγει, να πηγαίνουν οι ιερείς στα νοσοκομεία. Και ο ιερεύς γιατί πάει στο νοσοκομείο? Είναι εξομολογήσει έναν άνθρωπο ασθενή και μάλιστα πολλές φορές έτοιμο θάνατο, ή να τον κοινωνήσει. Δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει εκεί πέρα. Βρήκαν προσχήματα το γιατί δεν πρέπει να πηγαίνει ο ιερεύς στα νοσοκομεία. Ναι, λοιπόν, αν εγώ χριστιανός βρίσκομαι άρρωστο στο νοσοκομείο και θέλω τώρα να κοινωνήσω ή να εξομολογηθώ, πού να βρω τον ιερέα? Αλλά τι λέτε, θα σταματήσουμε εκεί? Αυτό που σας λέγω λιγματοληπτικά, σας το λέγω. Τι έκανε η εκκλησία τον παλιό καιρό? Μετεφέρετο η Θεία Κοινωνία ακόμα και με λαϊκούς. Ναι, θέλετε να σας πω κάτι που ίσως οι πιο πολλοί να μην το γνωρίζετε? Διατηρείται μέχρι σήμερα ένα κυβωτιδιάκι, πουλάνε στα ειδικά καταστήματα εκκλησιαστικών ειδών, ένα κυβωτιάκι, έχει μια λυσίδα, το περνούμε εδώ στο λαιμό μας και έχουμε μέσα τη Θεία Κοινωνία και πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε έναν άρρωστο. Βέβαια σήμερα αυτό δεν το χρησιμοποιούμε, επειδή πάλι μπαίνουμε σε περιοχές διωγμού με την ηρωνία. Δεν μπορεί να βγει στον δρόμο έτσι. Και το κρύπτουμε αυτό. Οπότε με άλλο σκεύος μεταφέρουμε τη Θεία Κοινωνία. Όμως αυτό το σκεύος, ως μνημείον, τι ως μνημείον, ως λείψανον. Είναι πολύ ωραίο πράγμα μέσα στην ιστορία να μένουν τα λείψανα, για να μελετούμε και να λέμε γιατί υπάρχει αυτό. Ξέρετε ως λείψανο που σήμερα υπάρχει αυτό? Είναι το εγκόλπιο των επισκόπων. Όχι ο σταυρός, το εγκόλπιο, αυτό το στρογγυλό που έχει τον Χριστόν ή την Παναγία. Αυτό κάποτε ήταν ένα κυβωτίδιο και είχε μέσα η Θεία Κοινωνία. Φυσικά δεν ήταν απ' έξω, ήταν από μέσα. Δεν εφαίνεται. Τώρα δεν υπάρχει κίνδυνος, έγινε κόσμημα και το βγάλαμε και απ' έξω, το γνωστό επισκοπικών εγκόλπιων. Ήταν όμως πρώτα κυβωτίδιον. Γιατί πάλι δεν θα ξαναγυρίσει να γίνει κυβωτίδιον? Και θα έρθει μια κυρία και γυναίκα θα το κάνει γι' αυτό, ένας κύριος, και με το πρόσχημα μιας επισκέψης. Δεν απαγορεύεται να πάει κανείς σε ένα νοσοκομείο ως επισκέπτης, να καθίσει δίπλα εκεί στο κρεβάτι του αλλονού που ζήτησε να κοινωνήσει και να του δώσει το μυστήριο της ζωής.
και να μην πάρει κανένας είδηση. Αλλά και ιερείς θα υπάρχουν, χωρίς ράσα, διότι βεβαίως κάνει το ράσο τον παπά, όταν όμως το βγάζουμε για μοντερνισμό, δεν είναι καλά τα πράγματα. Όταν όμως το βγάζουμε για λόγους σκοπιμότητος, για να μην δώσουμε στόχο, τότε βεβαίως είναι πολύ σπουδαίο. Τότε βεβαίως δεν κάνει τον παπά, τον ιερέα, το ράσο, τον κάνει γεροσύνη. Και γιατί πάλι αυτός ο λαϊκός εντός εισαγωγικών, χειροτονημένος ιερεύς, κρυφός, και θα έχει τη Θεία Κοινωνία και το επιτραχύλιον από μέσα να δεχθεί και την εξομολόγηση του αλουνού, να του πει: «Λοιπόν, Γιάννη, τι γίνεσαι, κουράγιο παιδάκι, αρρώστες, άνθρωποι είμαστε». Λέγε τις αμαρτίες σου τώρα. «Λοιπόν, πώς πάμε, τι γίνεται». Και τι είπες, πρόσεχε εκείνο το πράγμα, αμαρτία. Τον μπερδεύει. Δηλαδή, πάει για επισκέπτης, αλλά κάνει εξομολόγηση. Πάει για επισκέπτης, αλλά κάνει, προσφέρει τη Θεία Κοινωνία. Μπορείς να δεσμεύσεις την Εκκλησία? Δεσμεύεται η Εκκλησία? Δεν δεσμεύεται η Εκκλησία. Δεν δεσμεύεται. Όταν θέλει να πετύχει κάτι, θα το πετύχει. Θυμηθείτε παρακαλώ τον Λουκιανόν, τον Ταρσίζιο, τη γνωστή εκείνη ιστορία, που έπρεπε να πάει η Θεία Κοινωνία στη φυλακή. Στη φυλακή. Γι' αυτό θα σας έλεγα, αγαπητοί, ότι θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι το στοιχείο της Ιεραποστολής πρέπει πάντοτε να υπάρχει. «Δεν δεκτέ», λέγει, «η Σαμάρια των λόγων του Θεού». Έχει δεχθεί η Σαμάρια των λόγων του Θεού? Α, όχι λοιπόν, απλώς ήκουσε των λόγων του Θεού. Ναι, δεν άκουσε, εδέχτη των λόγων του Θεού. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του ακούω και του δέχομαι. Βέβαια. Ο ακροατής μπορεί να είναι και ένας που δεν γύρισε, δεν άλλαξε μέσα του τίποτα. Εκείνος που δέχεται σημαίνει δέχτηκε. Έτσι, η αποδοχή, αγαπητοί μου, του Λόγου του Θεού είναι το πρώτο βήμα της αγαθής προαιρέσεως και συνεπώς της σωτηρίας. Είπαμε και τονίζομαι, το πρώτο βήμα, σπουδαίο, αλλά πάντως είναι το πρώτο βήμα. Και το δυστύχημα είναι ότι πλήθος από χριστιανιούς μας μένουν στο πρώτο βήμα. Μένουν εκεί, σταματούν εκεί, αναπαύονται εκεί. Ενώ απέραντι, θα λέγαμε απέραντο, εκτείνεται αυτό το έργο της σωτηρίας. Και νομίζουν ότι τέλειωσαν πια με την χριστιανική τους ιδιότητα με αυτό το πρώτο βήμα. Κάθισα σε μία καρέκλα, άκουσα το κήρυγμα, το δέχτηκα και εκεί σταματούν. Δεν είναι το τέρμα, είναι η αφετηρία. Αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή, πρώτα ο Θεός.